Καλώς ορίσατε αγαπητό μου τηλεοπτικό κοινό και σήμερα στα Μυστικά Υγείας και Ομορφιάς, στην εκπομπή που αναλύουμε θέματα τα οποία ενδιαφέρουν όλους μας. Θέματα τα οποία λαμβάνουμε από όλους και όλες εσάς μηνύματα καθημερινά, είτε μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τα email που μας στέλνετε σε εμάς, είτε και τηλεφωνικά, μέσα από το τηλέφωνο που έχετε στη διάθεσή σας για να μας απασχολείτε και να μας λέτε τους προβληματισμούς μας. Εμείς τους αναλύουμε και με τη συντάκτρια ομάδα «Εγώ και αυτή» μπορούμε να περάσουμε τις απαντήσεις σε οτιδήποτε σας καίει, σας φλέγει όπως μας λέτε και δεν μπορείτε να βρείτε μία απάντηση. Τα πάντα λύνονται αρκεί να θελήσουμε και να δώσουμε εμείς το εναρκτήριο έναυσμα για να μπορέσουμε να θεραπευτούμε, λένε οι μεγάλοι θεραπευτές, οι μεγάλοι γιατροί. Ο πρόδρομος μάλλον της ιατρικής, ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, που είναι μεγάλη τιμή μας που ήταν και Έλληνας. Άρα, το κομμάτι της έναρξης της θεραπείας μας οφείλεται καθαρά αποκλειστικά και μόνο σε εμάς και όταν λάβουμε εμείς την απόφαση να γίνουμε καλά, να ξέρετε πως δεν υπάρχει άλλη παράμετρος και άλλη οδός. Γιατί η θεραπεία ξεκινάει από μέσα μας και η αυτοθεραπεία που υπάρχει σε όλους μας αρχίζει να λειτουργεί και να προσφέρει σε όλους μας τα μαγικά θεραπευτικά ωφέλη της. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια εκπομπή που είναι συνέχεια μιας προηγούμενης εκπομπής όπου αναφέραμε για το τι μπορεί να σηματοδοτεί το σώμα μας και τι μηνύματα μπορεί να μεταφέρει σε εμάς μέσα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Στην εκπομπή εκείνη, επειδή είχαμε πάρα πολλά μηνύματα λάβει από όλους και όλες εσάς, είχαμε αγγίξει θέματα τα οποία αναλύαν προβλήματα στα οποία δεν ξέρατε εσείς οι ίδιοι να καταλάβετε τι μήνυμα έδινε το σώμα σας σε όλους σας. Εδώ λοιπόν σήμερα θα πούμε λιγάκι πιο ουσιαστικά πράγματα, πιο εμπεριστατωμένα για να μπορέσουν να καταλάβουν απλά και όμορφα οι περισσότεροι από όλους και όλες εσάς κάποια πράγματα που όταν τα λάβετε υπόψη σας θα μπορέσετε να απομακρύνετε προβλήματα υγείας, προβλήματα που απασχολούν το σώμα σας δηλαδή, καθώς επίσης και προβλήματα που απασχολούν την ψυχή σας, το συναίσθημά σας και το νοητικό σας τμήμα. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε σε όλους και όλες εσάς πως δεν είναι αγαπητοί μου τηλεθεατές μονάχα τα γονίδια που κληρονομούμε από τους γονείς μας, που καθορίζουν το πόσο θα ζήσουμε, που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά μας, του σώματός μας και όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία βλέπουμε πάνω στο κορμί μας. Όλο και περισσότερες έρευνες που γίνονται στον κόσμο εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις σωματικές μας αναλογίες. Έτσι άλλοι είμαστε ψηλοί, άλλοι είμαστε κοντοί, άλλοι αδύνατοι, άλλοι ευτραφείς, άλλες γυναίκες με πλούσιο μπούστο, άλλες γυναίκες με τροφαντούς μυρούς ή με μέση δαχτυλίδι. Όλα αυτά όμως περνούν από το μικροσκόπιο των ερευνητών που αποφαίνονται για τα τροτά σημεία της υγείας μας. Εδώ πέρα θα μπούμε στην καρδιά της έρευνας και θα πούμε σε όλους και όλες εσάς πώς μέσα από την ενημέρωση και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε εσάς πρέπει να βάλετε το μυαλό σας να λάβει υπόψη του κάποια πράγματα και έτσι να μπείτε σε κάποιες υποψίες που όταν τις λάβετε υπόψη σας δεν θα έχετε προβλήματα υγείας ουσιαστικά στη ζωή σας ποτέ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για πρώτο κομμάτι και για πρώτο αντικείμενο σχολιασμού για τα επιπλέον κιλά που οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν ότι τα βάζουν στο σώμα τους συνήθως μετά την ηλικία των 50 ετών. Εδώ πέρα φίλοι και φίλες προσέξτε γιατί οι πάρα πολύ σημαντικές έρευνες που έχουν γίνει σε Αμερική, Ελβετία, Γαλλία, Αγγλία και όλα τα προηγμένα κράτη του κόσμου δείχνουν πως τα επιπλέον κιλά μετά τα 50 μας έτη οδηγούν σε μία άνοια η οποία εμφανίζεται μετά τα 70 μας χρόνια. Φαίνεται επίσης ότι ακόμη και το μυαλό μας δέχεται ισχυρά χτυπήματα από την παχυσαρκία όπως βλέπετε και τα επιπλέον κιλά που πολλοί παίρνουν μετά τα 50 συνήθως και εδώ πέρα θα μιλήσουμε για τις γυναίκες που αυξάνουν τα κιλά τους λόγω της κλιμακτηρίου που εμφανίζουν επηρεάζουν τα κιλά αυτά εδώ αντίστοιχα και το μέγεθος του εγκεφάλου μας. Εδώ πέρα θα πω σε όλους και όλες εσάς πως οι έρευνες δείχνουν εδώ και καιρό και οι επιστήμονες είχαν επίσης τις αντίστοιχες ενδείξεις ότι η παχυσαρκία στη μέση ηλικία συνδέεται με την εμφάνιση της άνοιας. Τώρα έρχονται ειδικές απεικονιστικές τεχνικές από μεγάλα κέντρα οι οποίες δείχνουν ποιες περιοχές του εγκεφάλου μας επηρεάζονται από το πάχος. Και εδώ πέρα θα πούμε σε όλους σας πως σύμφωνα με επιστημονικά περιοδικά και με το περιοδικό το New Scientist, οι περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται ουσιαστικά με γνωσιακές λειτουργίες
έχουν μικρότερο μέγεθος στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που είναι υπέρβαροι συγκριτικά με ανθρώπους συνομήλικους τους που έχουν διατηρήσει το βάρος τους σε προχωρημένη ηλικία και είναι το βάρος τους είναι σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν έχει ξεφύγει. Συγκεκριμένα θέλω να πω σε όλους σας πως ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου που είναι υπέρβαρος, που έχει παραπάνω κιλά από ό,τι πρέπει, φαίνεται να είναι μέχρι και 16 χρόνια πιο γερασμένος, αγαπητοί μου τηλεθεατές, από ότι ο αντίστοιχος ενός άλλου που έχει την ίδια ηλικία με λιγότερα κιλά και αυτό συνεπάγεται έκπτωση στις γνωσιακές λειτουργίες. Προσέξτε λοιπόν τα κιλά τα οποία βάζετε μετά τα 50 σας χρόνια. Προσπαθήστε να τα αποβάλλετε, γιατί η γνωσιακή σας λειτουργία και η άνοια δεν πρόκειται να σας αγγίξουν ποτέ. Συνεχίζουμε με ένα άλλο κλειδί, με ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα, το οποίο απαντάτε σε γυναίκες με τροφαντούς μυρούς. Και εδώ θα πούμε σε όλες τις κυρίες πως εκτός από την περίμετρο της κοιλιάς, που αποτελεί πλέον ένα καθιερωμένο τρόπο εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου, τώρα πάρα πολλές επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι και η περιφέρεια των μυρών φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει και τους χτύπους της καρδιάς μας. Οι έρευνες, επιστήμονες δηλαδή στο πανεπιστήμιο που έδειξαν κάποια σημαντικά κομμάτια και ιδιαίτερα στο νοσοκομιακό κομμάτι του πανεπιστημιακού τμήματος της Κοπενχάγης, δείξανε και διαπιστώσαν πως όσες γυναίκες είχαν μικρή περιφέρεια μυρών, και συγκεκριμένα να τονίσω και να πω σε όλες τις κυρίες κάτω των 55 εκατοστών, διέτρεχαν διπλάσιο κίνδυνο πρόωρου θανάτου και προβλημάτων υγείας από ότι οι γυναίκες των οποίων η περιφέρεια των μυρών άγγιζε τα 60 εκατοστά. Και εδώ παρατηρήσαν οι επιστήμονες ότι όσες γυναίκες έχουν μικρή περίμετρο μυρών δεν έχουν αρκετή μυϊκή μάζα και επομένως δεν μπορούν να επεξεργαστούν κατάλληλα την ινσουλίνη, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο για εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 αλλά επίσης και για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων. Οπότε εσείς κυρίες μου, οι οποίες ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων, των γυναικών με τροφαντούς μυρούς, χαμογελάστε. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες της τελευταίας 25 ετίας, θα πάμε τώρα και σε μία άλλη έρευνα και σε μία άλλη κατάσταση στην οποία αφορά τους άντρες. Οι άντρες υψηλοί, και θεωρούνται ψηλοί οι άντρες με ύψος άνω του 1,83 και οι γυναίκες πάνω από 1,65, ενώ κοντοί θεωρούνται οι άντρες κάτω από 1,70 και οι γυναίκες κάτω από 1,50. Είναι αυτές οι νέες στατιστικές που μας δίνονται από τις μεγάλες έρευνες που γίνονται σε μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα και έτσι αναθεωρούνται κάποιες εκτιμήσεις που έχουμε για το ύψος μας. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι κλειδί, το οποίο όταν το λάβουμε υπόψη θα μπορέσουμε να έχουμε μία ουσιαστική αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με το αναπνευστικό μας σύστημα. Και εδώ θα μιλήσουμε για την περίμετρο της μέσης, η οποία, φίλες μου και φίλοι μου, όταν είναι αρκετά μεγάλη, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι υπάρχει μία προδιάθεση από όλους σας για την εμφάνιση άσθματος. Αν δεν έχετε, όπως λέμε, μέση δαχτυλίδι, αλλά με μεγάλη περίμετρο, ακόμα και αν δεν είστε υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, έχει αποδειχθεί πανεπιστημιακά από τις έρευνες που έχουν γίνει ότι κινδυνεύετε από την εμφάνιση άσθματος και οι έρευνες δείχνουν πως η περίμετρος της μέσης μπορεί και επηρεάζει επίσης αντίστοιχα και την αναπνευστική λειτουργία. Οι επιστήμονες από το κέντρο της Βόρειας Καλιφόρνιας παρακολούθησαν σε ένα κλινικό κομμάτι περίπου 80.000 γυναίκες και διαπίστωσαν ότι η συχνότητα του άσθματος ήταν κατά 37% με 40% πολύ πιο αυξημένη μεταξύ των γυναικών με περίμετρο μέσης πάνω από 88 εκατοστά, ακόμα και αν είχαν φυσιολογικό βάρος. Συγκρατήστε το αυτό εδώ, γιατί είναι ένα κλειδί για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τυχόν προβλήματα με το αναπνευστικό σας σύστημα, αγαπητοί μου φίλοι. Βέβαια, η συχνότητα άσθματος διπλασιαζόταν στις υπέρβαρες γυναίκες και τριπλασιαζόταν στις παχύσαρκες. Και εδώ μιλάμε για την νοσογόνο παχυσαρκία, η οποία χρήζει άμεσα ιατρικής παρέμβασης και παρακολούθησης. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, αυτό συμβαίνει επειδή το λίπος που συγκεντρώνεται στην περιοχή της μέσης αλλά και αντίστοιχα της κοιλιάς είναι το λίπος το σπλαχνικό και κατά συνέπεια πιο επιβαρυντικό για την υγεία, όπως λέμε, μιας και πιέζει προς τα πάνω το διάφραγμα και επειδή πιέζεται το διάφραγμα δυσχεραίνεται αντίστοιχα η αναπνοή. Μήπως ανήκεται στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων?
ψυχανεμιστείτε λιγάκι τα πράγματα τα οποία λέμε και μην θορυβήστε, απλά συγκρατήστε την ψυχραιμία σας και μπείτε στη διαδικασία να αποβάλλετε οτιδήποτε είναι παθολογικό για σας. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ ουσιαστικά να το λάβετε υπόψη, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι ότι το χαμηλό ανάστημα και γενικά οι κοντοί οι άνθρωποι έχει διαπιστωθεί μέσα από μεγάλες έρευνες που έχουν γίνει σε μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα, ότι υποδηλώνει πως οι άνθρωποι που δεν είναι πάρα πολύ ψηλοί έχουν μειωμένες πιθανότητες για κακοήθεις παθήσεις. Ποιος θα μπορούσε άραγε να φανταστεί ότι το χαμηλό ανάστημα μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες για καρκίνο? Χτυπάμε το ξύλο όταν λέμε τη λέξη αυτή. Οι έρευνες όμως δείχνουν πως οι κοντοί άνθρωποι, οι οποίοι είτε είναι άνδρες είτε είναι γυναίκες, έχουν πραγματικά μειωμένες πιθανότητες να νοσήσουν από ορισμένους τύπους κακοήθειας, όπως είναι στο μαστό, στο παχύ έντερο, αλλά και στο προστάτη, αντίστοιχα οι άνδρες. Για τον ελαφρά αυξημένο κίνδυνο των ψηλών ανθρώπων τώρα που έχουν την προδιάθεση να εμφανίσουν τέτοιους τύπους κακοήθειας, η πιθανή εξήγηση, αγαπητοί μου τηλεθεατές, έγκυται και λέγεται ότι είναι στο ότι διαθέτουν μεγαλύτερες δεξαμενές βλαστικών κυττάρων που κατά την αναπαραγωγή τους πιθανόν να γίνει κάποια αλλαγή, κάποια μετάλλαξη όπως λέμε, που μπορεί να οδηγήσει σε κακοήθεια. Και αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που αυτοί οι άνθρωποι που ανήκουν στους ψηλούς ανθρώπους έχουν την προδιάθεση αυτή εδώ. Πάντως δεν είναι τίποτα δεδομένο, μην τα παίρνετε όλα ως δεδομένα, γιατί παντού υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Απλά διαβάζουμε στατιστικές και μεταφέρουμε σε όλους και όλες εσάς μηνύματα του σώματός σας, τα οποία έχουμε λάβει μέσα από προσωπικές έρευνες μεγάλων πανεπιστημιακών νοσοκομείων από όλο τον κόσμο, και μεταφέρουμε τα πορίσματα τα οποία οι ίδιοι οι γιατροί μπόρεσαν και εισέπραξαν μετά από κάποια έρευνα που κάναν στους αντίστοιχους ασθενείς. Πάμε λοιπόν να δούμε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι καταπληκτικά και θα έπρεπε ουσιαστικά εσείς όλοι να τα συγκρατήσετε, και ιδιαίτερα τώρα θα μιλήσω για τις γυναίκες οι οποίες έχουν πληθωρικό και μεγάλο μπούστο. Εδώ πέρα, αγαπητές μου φίλες, μην παραξενευτείτε όλες εσείς που έχετε αρκετά μεγάλο μπούστο αν επισκέφτεστε τακτικά τον ορθοπαιδικό σας και αν νιώθετε πόνους στη μέση και εκείνος σας πει ότι για όλα αυτά φταίει ιδιαίτερα το μεγάλο σας στήθος. Είναι αλήθεια. Πολύ συχνά η πόνη στην πλάτη, αν και δεν το καταλαβαίνετε πολλές από εσάς, αλλά και η κύφωση, η καμπούρα όπως λέμε, οφείλονται σε πολύ μεγάλους και υπερμεγέθεις μαστούς που παρουσιάζει το σώμα σας. Φυσικά το ότι πρέπει αυτοί εδώ οι μαστοί να μικρύνουν σε παθολογικές καταστάσεις μέσω κάποιας πλαστικής παρέμβασης είναι δεδομένο. Πάμε να μιλήσουμε και για κάποια άλλα σημαντικά πράγματα, τα οποία ουσιαστικά είναι για μένα πάρα πολύ κέραια και πρέπει να τα λαμβάνετε υπόψη. Θα μιλήσουμε για την εμφάνιση της στραβιάς μύτης ή τα στενά ρουθούνια που παρουσιάζουν πάρα πολλοί από εμάς. Έγινε μία μελέτη λοιπόν, αγαπητοί μου τηλεθεατές, η οποία λέει πως σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι που παρουσιάζουν ή στραβά ρουθούνια ή έχουν στραβή μύτη συνήθως έχουν πρόβλημα με την αναπνοή τους, η οποία δεν γίνεται σωστά. Και έτσι παρατηρούμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, δηλαδή στενά ρουθούνια και στραβή μύτη, έχουν το στόμα τους συνήθως διαρκώς ανοιχτό, δημιουργώντας διάφορα προβλήματα, όπως είναι ο άστατος ύπνος, το ροχαλιτό ή η υπνική άπνοια, μεγαλύτερη ευαισθησία σε λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και γενικά μία έντονη τάση σωματικής καταβολής που παρουσιάζουν οι αντίστοιχοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πράγματα που μπορεί να προσπερνάτε και να μην τα δίνετε σημασία ουσιαστική, αλλά όταν τα δώσετε ιδιαίτερη σημασία θα μπορέσετε, φίλες και φίλοι, να αποτρέψετε την εμφάνιση ιδιαίτερων και πιο σοβαρών νοσημάτων τα οποία θα σας απασχολήσουν μελλοντικά και τα οποία θα σας χτυπήσουν την πόρτα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα και για ανθρώπους, για νέους οι οποίοι είναι αρενοποί, μελαχρινοί,